Στην τηλεφωνική μας γραμμή η κυρία Γιάννα Παπαδάκου, η συνάδελφος, άκουσε προφανώς όλα αυτά που μεταδώσαμε νωρίτερα, που βασίζονται στην κατάθεση της κυρίας Ράικου, η οποία έχει φτάσει στη Βουλή και θέλει να παρέμβει. Κυρία Παπαδάκου, καλησπέρα. Γιάννα. Καλησπέρα. Λοιπόν, όλα αυτά είναι αθλειότητες καταρχήν. Λυπάμαι πάρα πολύ που ένας από εσάς δεν βρέθηκε να πει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχει γίνει αυτό από μένα. Ένας από εσάς. Και δηλαδή, εννοείς ότι δεν έχεις πάει ποτέ. Γνωρίζομαι δεκαετίες. Δεν μπορώ να φανταστώ για την κυρία Ράικου γνωρίζομαι θα έλεγε αυτό το πράγμα. Επειδή ακριβώς σε ξέρω εγώ. Ας την αφήσουμε να ακουστεί πρώτα, γιατί είναι στο τηλέφωνο. Και μετά. Η κυρία Ράικου έχει στραφεί εναντίον μου με αγωγή για το γεγονός ότι εγώ αποκάλυψα ότι ο σύζυγός της είχε αμοιβές από την Οβάρτης. Έτσι. Ναι. Είχε αμοιβόταν από την Οβάρτης. Το αν αμοιβόταν νόμιμα ή μη, αυτό θα κριθεί από τη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Υπάρχει ανοιχτός φάκελος. Δεύτερον, η κυρία Ράικου έχει 8 πειθαρχικά στον Άριο Πάγο. Σε ένα από αυτά είχα κληθεί κι εγώ να καταθέσω. Ναι. Δεν πήγα μόνη μου αυτόκλητη να καταθέσω εναντίον της κυρίας Ράικου. Εκλήθηκε από την τότε πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Στίνα μου, δεν μπορούμε έτσι να κάνουμε διάλογο. Θα μιλήσει και μετά θα την ρωτήσεις. Μην το ξανακάνεις, γιατί δεν ακουγόμαστε. Έχετε κρεμάσει το όνομά μου εδώ και 10 λεπτά σε ένα τίτλο. Αφήστε με να πω τουλάχιστον την άποψή μου. Ναι, νομίζω σου δώσαμε το λόγο μόλις τηλεφώνησες. Τι εννοείς έχουμε κρεμάσει το όνομά σου? Το όνομά σου είναι περιλαμβάνεται. Μια στιγμή. Το όνομά σου περιλαμβάνεται σε μια δικογραφία η οποία έχει πάει στη Βουλή και το αναφέρει η κυρία Ράικου. Ωραία. Θέλετε να ενημερώσετε τον κόσμο. Αφού θέλετε λοιπόν να ενημερώσετε, θα την ακούσει και η δική μου. Όλα αυτά που λέει είναι αθλειότητες, είναι ψέματα. Ακριβώς έχουν τη βάση τους στην προσωπική της εμπάθεια για ένα και μόνο λόγο, γιατί έκανα τη δουλειά μου. Εντάξει? Να ρωτήσω κάτι. Έκανα τη δουλειά μου και αποκάλυψα πράγματι. Δεν μετανιώνω ούτε για μία ράδα. Μάλιστα. Από όσα έγραψα ένα και δεν μετανιώνω ούτε για μία ράδα από όσα είπα. Εδώ όμως δεν μιλάμε γιατί έγραψες. Εδώ θέλουμε, μια και είσαι στο τηλέφωνο, να μας απαντήσεις σε δύο πράγματα για να καταλάβουμε κι εμείς. Πήγες στο γραφείο της κυρίας Ράικου και της είπες ότι έχεις δει βίντεο με τον κύριο Πικραμένο να τα παίρνει από τον κύριο Φρουζή? Πήγες στο γραφείο της κυρίας Ράικου και της είπες ποτέ ότι ο Βενιζέλος με τον Παναγιωτάκη έχουν offshore στην Κύπρο και μοιράζουν λεφτά της Νοβάρτης? Αυτό το βίντεο το περίφημο είναι ένα βίντεο το οποίο είναι μέσα από την Νοβάρτης. Το έχω μεταδώσει από τη συχνότητα του Α. Ναι. Βεβαίως δεν υπήρχε οτιδήποτε για τον κύριο Πικραμένο. Μάλιστα. Ότι τα έπαιρνε από τον κύριο Φρουζή. Ναι. Υπήρχε μία αναφορά του κυρίου Φρουζή για τον κύριο Πικραμένο, όπου έλεγε ότι εμείς έχουμε τον Πρωθυπουργό, τον Τάδε, και θα πληρωθούμε. Μάλιστα. Για τα λεφτά μιλούσε που τους οφείλανε. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο, την offshore Βενιζέλου Παναγιωτάκη, την οποία λέει η κυρία Ράικου ότι αναφέρθηκε σε εσείς σε κάτι τέτοιο. Έχεις πει κάτι τέτοιο ή όχι? Ακούστε λίγο. Ναι. Εγώ που έχω κάνει έρευνα για την Οβάρτης, δεν υπάρχει τέτοια offshore. Μάλιστα. Και κακώς εμπλέκεται το όνομα του κυρίου Βενιζέλου. Εγώ πρώτη φορά άκουσα για τον κύριο Βενιζέλο και για την, στην αναφορά που υπήρχε στο έγγραφο της κυρίας Τουλουπάκη. Τι είναι αυτά που λέτε? Μάλιστα. Και εμπλέκεται και το Action, Γιάννα μου, γιατί εδώ 4 χρόνια έχουμε δώσει μία μάχη για να είμαστε μακριά. Και όταν ακούμε τέτοια πράγματα δεν μπορούμε να είμαστε ψύχρεμοι, Γιάννα μου. Όχι, είμαστε αρκετά ψύχρεμοι. Είμαστε απολύτως ψύχρεμοι, Χριστίνα μου, συγγνώμη, δεν είναι έτσι. Είμαστε ψύχρεμοι. Εγώ είμαι. Λοιπόν, παρακαλώ να τελειώσει. Ο μοναδικός λόγος για τον οποίο είχα μπει στην κυρία Ράικου και στο γραφείο της ήταν για να κάνω τη δουλειά μου. Αυτή ήταν η δουλειά μου, καταλάβατε? Μάλιστα, μετά από ένα ραντεβού με την κυρία Ράικου, έχω να πω, βρήκα το αυτοκίνητο όμως σπασμένο μέσα σε ένα πάρκινγκ. Εντάξει. Μετά από ένα ραντεβού με την κυρία Ράικου. Μετά από ένα ραντεβού μου με την κυρία Ράικου. Υπονοείς ότι αυτό σχετίζεται με το ραντεβού? Δεν υπονοώ τίποτα, καταγράφω τα γεγονότα. Μάλιστα. Λοιπόν, βεβαίως θα στραφώ, όπως καταλαβαίνετε, θα κάνω αγωγές και μηνύσεις. Ναι. Εντάξει, η δικαιοσύνη θα το κρίνει αυτό. Η τελευταία που μπορεί να με κρίνει είναι η κυρία Ράικου. Άρα θα στραφείς πειθαρχικά σε βάρος της. Θα στραφείς νομικά κατά τον Άριο Πάγο. Μισό λεπτό, Γιάννα, για να τα ξεκαθαρίσουμε, για να ξέρουμε και τι μεταδίδουμε. Ναι. Θα στραφείς νομικά κατά της κυρίας Ράικου? Βεβαίως αυτό μας λες. Θα στραφώ νομικά και σε όποιον με αναφέρει.
Μάλιστα, σε ωραία. Όποιον με αναφέρει. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε γιατί πολύ. Γιατί η αναφορά, ναι, κύριοι, ναι, πρέπει να ξέρετε, έτσι έχετε νομικές γνώσεις κάποιοι, ναι, από εσάς, και η απλή αναφορά του ονόματος, το ότι το λέει κάποιος, οποιοδήποτε και αν είναι, δεν έχει ασυλία κανένας άνθρωπος να συκοφαντεί τον άλλον, ακόμα και αν είναι δικαστικός δικηγόρος. Καλά, εντάξει, αλλά προφανώς όταν φτάνει ακόμα μια υπόθεση στη Βουλή, φαντάζομαι δικηγός, είσαι δημοσιογράφος και καταλαβαίνεις ότι η όταν κάτι φτάνει στη Βουλή... Η αναφορά και αναπαραγωγή μιας αθλειότητας μάλιστα και συκοφαντίας... Λοιπόν. Έτσι, Χριστίνα, τώρα θα απευθυνθώ λίγο προσωπικά σε σένα. Ναι. Έτσι. Ναι, να απευθυνθείς. Εγώ όταν έβγαινα στην κρατική ΕΡΤ, έλεγα αυτά τα οποία είχα μπροστά μου με βάση τις δικογραφίες. Ποτέ μπήκαν δεν όμως... είπα... Τι, ποτέ άρα αποκρύβησαν στοιχεία, θες βίντεο, να πεις. Ούτε ενέπλεξα. Αποκρύβησαν στοιχεία. Ούτε εγώ δεν είπα Εφτά ποτέ. Εφτά άτομα έχουν πει. Δύο χρόνια ήταν στα μανταλάκια όχι, για να ελέγχομαι. Μα γι' αυτό ελέγχομαι, Χριστίνα μου, γιατί δεν απέκρυψα. Γιατί αποκάλυψα και γιατί διακινδύνευσα, Χριστίνα μου. Απειλήθηκα, μου σπάσαν δύο φορές το αυτοκίνητό μου και πάλι, ξέρεις, επειδή εγώ δεν μου αρέσει να γίνομαι εγώ είδηση και εσύ το ξέρεις πολύ καλά αυτό. Όχι, δεν αυτό το κατήγγυλα κιόλας. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατί κάτι, δεν το συνέβησα, για κάτι να τελευταίο θέλει να πει ο Παναγιώτης Δοδονής και... Ναι. Όχι, εγώ ήθελα, ναι, να ρωτήσω σε σχέση με αυτό που λέτε για την αναπαραγωγή. Δεν αναπαρήχθησαν στην περίπτωση Νοβάρτης άπειρες φορές πράγματα τα οποία αποδεικνύονται συκοφαντικά. Δηλαδή... Τι αποδεικνύονται συκοφαντικά. Θα, εν πάση περιπτώσει... Υπάρχει μία δικογραφία, έτσι. Ναι. Υπάρχει μία δικογραφία. Υπάρχουν κάποιες καταθέσεις μαρτύρων, εντάξει. Ναι, εγώ μάλιστα καταρχήν στην αναπαραγωγή την τηλεοπτική ποτέ δεν ανέφερα ονόματα. Εάν μου πείτε μία φορά ότι έχω αναφέρει ονόματα, βρείτε μου ένα βίντεο. Ένα βίντεο που έχω αναφέρει ονόματα. Έχω κάνει 5 εκπομπές για την Νοβάρτης, δεν έχω αναφέρει ονόματα. Μάλιστα τα βίντεο που αποκάλυψα, τα βίντεο έτσι, ναι, όχι περιγραφές των βίντεο. Τα βίντεο που αποκάλυψα όταν αναφέρονταν ονόματα τα άσβηνα. Έβαζα μπιπ από κάτω. Γιατί δεν μου το επιτρέπει το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο αυτό, καταλάβατε. Μάλιστα. Έως μάλιστα ότου τελεσυδικήσει η υπόθεση. Και λοιπόν σε κανέναν δεν το επιτρέπει η ρίστο εμπαρόδο. Λοιπόν. Να αποκαλύπτονται ονόματα και μυστικά δικογραφίας όταν δεν έχει τελεσυδικήσει η υπόθεση. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Τότε δεν θα έπρεπε να αναφερόμαστε ούτε στο όνομα του κυρίου Παπαγγελόπουλου, εννοείται. Για όλου. Μάλιστα. Τι εννοείται στο όνομα. Ο κύριος Παπαγγελόπουλος, ακούστε, είχε μια πολιτική ιδιότητα. Ναι. Εντάξει. Δεν είναι το ίδιο. Εγώ ασκούσα ένα λειτουργήμα. Εγώ ήμουν δημοσιογράφος. Για να λοιπόν, πώς εξηγήσω, δεν μετανιώνω, όμως, επαναλαμβάνω, ούτε ρώτησα για μία ράδα πώς έχω πει. Μάλιστα. Ωραία, ωραία, είναι κατανοητό. Για λοιπόν, να πώς εξηγείς, ναι, δημοσιογραφικά θέλω να μου, ναι, πεις, το γεγονός ότι 10 άνθρωποι ήταν, εάν υπήρχαν στοιχεία στο Μπουντρούμι, όποιος έχει πάρει λεφτά, στο Μπουντρούμι κυριολεκτικά. Αλλά πώς γίνεται αυτοί οι άνθρωποι 2 χρόνια να είναι στα μανταλάκια και τελικά η μία δικογραφία μετά την άλλη, παραμονές εκλογών όλος τυχαίως, που θα άλλαζε και η κυβέρνηση, άρχισαν να μπαίνουν στο αρχείο. Πώς το εξηγείς αυτό? Δεν μπήκαν μόνο παραμονές. Ενώ υπήρχαν και στοιχεία. Οι τρεις πρώτοι, αν θυμάστε, είχαν μπει πολύ νωρίτερα. Μήνες νωρίτερα. Εντάξει, αμόρφωνα, ερχόταν οι εκλογές. Λοιπόν, νομίζω και ένας ακόμα. Επειδή πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, λοιπόν, καταρχάς, λοιπόν, ευχαριστώ για την παρέμβαση. Δεν μπήκαν όλοι, ναι, παραμονές εκλογών. Κάποιοι μπήκαν όντως παραμονές, όντως, και κάποιοι μπήκαν τώρα. Μάλιστα. Πολύ πρόσφατα. Λοιπόν. Ο κ. Σαμαράς μπήκε πρόσφατα, ας πούμε. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, Γιάννα Παπαδάκου, ευχαριστώ για την παρέμβαση.